Η Ελλάδα γιόρτασε απ' άκρης άκρη την επέτειο του Όχι της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Ο καλός καιρός και η έλλειψη κυκλειδωμάτων έδωσαν την ευκαιρία στους πολίτες να βγουν στους δρόμους και να παρακολουθήσουν από κοντά τις παρελάσεις. Στον πύργο παρέλασαν οι αγρότες με τα τρακτέρ. Στην Κεφαλονιά ακούστηκαν συνθήματα κατά του μνημονίου. Με απευθείας συνδέσεις και ρεπορτάζ, το Ιόνιον θα σας μεταφέρει το κλίμα από την περιφέρεια. Αντίθετη σε πιθανή κατάργηση των παρελάσεων οι πολίτες. Τι δηλώνουν στο Ιόνιον για το ενδεχόμενο να μην τιμούνται οι εθνικές εορτές. Ανοιχτή διαπραγμάτευση για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Τι προσπαθεί να επιτύχει η κυβέρνηση. Τι δηλώνει η αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον. Οι γενιές ολόκληρες πέρασαν σε μια χώρα ελεύθερη, με την ελληνική ψυχή να έχει πάντα κρυμμένη την ελευθερία, το υπέρτατο ιδανικό της ανθρώπινης ύπαρξης. Η Ελλάδα γιόρτασε σήμερα την 28 Οκτωβρίου, την επέτειο του Όχι. Πελοπόννησος, Δυτική και Στερεά Ελλάδα, Επτάνησα. Οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους θέλοντας να τιμήσουν τον αγωνιστή, τον στρατιώτη που θυσιάστηκε για τα ιδανικά του. Με τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής λοιπόν για την 28 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουμε απόψε το δελτίο μας. Στην Πάτρα, την πρωτεύουσα της Αχαΐας, χιλιάδες κόσμο εκμεταλλεύτηκε τον καλό καιρό και την έλλειψη περίφραξης και απόλαυσε την παρέλαση. Μαθητές και στρατιώτες παρέλασαν στην Οδό Αγίου Ανδρέου με τη βουλευτή Αχαΐας και αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας κυρία Σία Αναγνωστοπούλου να εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Γιορτάζουμε το Όχι. Πού το είπαμε το Όχι? Στους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Και τι φωνάζανε στον πόλεμο οι στρατιώτες? Έλας! Με τον ήλιο να λάμπει στην Πάτρα και υπό το χειροκρότημα των χιλιάδων πατρινών που είχαν κατακλείσει την οδό Αγίου Ανδρέου, ολοκληρώθηκε η μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο του Όχι στην Πάτρα. Οι εορταστικές εκδηλώσεις είχαν ξεκινήσει από το πρωί με την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας, χώρο στατούτο του Βασμετάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσόστομου και την παρουσία των επισήμων. Στη συνέχεια, ψάλλει επιμνημόσυνη δέηση στο Άγαλμα της Ελευθερίας, όπου ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Θέλω να πω ότι όπως τότε έτσι και σήμερα είμαστε σε μία περίοδο που χρειάζεται μεγάλη αντίσταση για να αντέξουμε και πιστεύω ότι αν έχουμε αλληλεγγύη ο ένας με τον άλλον θα τα καταφέρουμε ακόμα μια φορά. 75 χρόνια μετά τον αγώνα που έδωσαν οι συμπολίτες μας, οι πατριώτες, όλοι οι Έλληνες ενάντια στο φασισμό, ενάντια στο ναζισμό. Μια τέτοια ημέρα η Πάτρα ήταν η πρώτη πόλη που βομβαρδισμόταν. Οι πολιτικοί της Αχαΐας δεν παρέλειψαν να στείλουν και το δικό τους μήνυμα για την ημέρα, συνδυάζοντας την επέτειο με τις δύσκολες μέρες που περνά η χώρα. Όταν λέμε όχι, εννοούμε όχι. Και όταν λέμε κόκκινες γραμμές, εννοούμε κόκκινες γραμμές. Κυρίως στα θέματα της πατρίδας, της θρησκείας, της οικογένειας. Εμείς σήμερα, για να σταθούμε αντάξει, θα πρέπει να δώσουμε τη μεγάλη μάχη απέναντι στο λαϊκισμό. Μόνο έτσι η χώρα θα σταθεί όρθια, μόνο έτσι η χώρα θα βρει πάλι την ελπίδα και την αξιοπρέπειά της. Η παρέλαση στην Πάτρα έγινε χωρίς κάγκελα και υπό την διακριτική επίβλεψη αστυνομικών δυνάμεων, με τους πολίτες να έχουν την ευκαιρία να χειροκροτήσουν από κοντά τους μαθητές και τους ενστόλους που συμμετείχαν σε αυτή. Όλοι αυτοί οι σχηματισμοί του φασισμού υπηρέτησαν με το πιο άγριο τρόπο το κεφάλαιο και δεν πρέπει να βγαίνει ποτέ από τη μνήμη μας. Οι Έλληνες αγωνίστηκαν για την ελευθερία όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και για την ελευθερία της Ευρώπης και μας το χρωστάνε αυτό οι Ευρωπαίοι, αλλά και των άλλων λαών της γης. Στην παρέλαση της Πάτρας συμμετείχαν εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στρατιωτικά τμήματα από το ΚΕΤΧ, την 116 Πτέρυγα Μάχης και την Ναυτική Διοίκηση Ιωνίου, όπως επίσης και πρόσκοποι, σύλλογοι και τμήματα του Ερυθρού Σταυρού. Την παρέλαση, όπως κάθε χρόνο, τιμητικά άνοιξαν νέοι και νέες του Πανυπηρωτικού Συλλόγου Πατρών, ντυμένοι με παραδοσιακές υπηρώτικες φορεσιές.
Όμορφες εικόνες και από την πρωτεύουσα της Αχαΐας στην πρωτεύουσα της Ηλίας, τον Πύργο. Εκεί δεν παρέλασαν μόνο μαθητές και στρατιωτικοί, αλλά και οι αγρότες με τα τρακτέρ, διαμαρτυρόμενοι για τα νέα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης. Οι αγρότες επέλεξαν τον τρόπο αυτό για να γνωστοποιήσουν τα προβλήματά τους. Ο συνάδελφος Γιάννης Πυρούνης, που έχει ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Να τον καλησπερίσουμε. Γιάννη, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Τάσο, κυρίες και κύριοι. Από τις πιο πρωτότυπες παρελάσεις, θα λέγαμε, από τους πιο πρωτότυπους τρόπους διαμαρτυρίας, έτσι. Ναι, ήταν κάτι που είχαν προαναγγείλει οι αγρότες της Ηλίας σχεδόν μετά την επιστροφή τους από την πανελλαδική συνδιάσκεψη των αγροτών στη Λάρισα πριν από λίγες ημέρες. Είναι στο πλαίσιο των ήπιων κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσουν οι αγρότες. Και φυσικά, επειδή είναι έντονο το αγροτικό στοιχείο στην Ηλία, περιμέναμε ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο εδώ στην δική μας περιοχή. Περιμένουμε και άλλες ήπιες κινητοποιήσεις μέχρι να ξαναβγουν οι αγρότες στα μπλόκα με τα τρακτέρ, όπως έχουν προαναγγείλει και γύρω στις γιορτές ή λίγο πριν, λίγο μετά τα Χριστούγεννα. Και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Πάντως, υπήρξε κόσμος ο οποίος, φεύγοντας από την παρέλαση, χειροκρότησε τους αγρότες. Αυτό ήθελα να... Αυτό ήταν η επόμενη με ερώτηση. Αν ο κόσμος δέχτηκε ζεστά τον τρόπο διαμαρτυρίας αυτών. Και στην κεντρική πλατεία από όπου πέρασαν, χειροκρότησε τους αγρότες, γιατί γνωρίζουν ότι δίνουν έναν πολύ μεγάλο αγώνα αυτή τη στιγμή για να παραμείνουν στα χωράφια τους, έχοντας να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τα σκληρά φορολογικά μέτρα, αλλά πάρα πολλές φορές, όπως και πρόσφατα στην Βουπρασία, και την μανία του καιρού, όπου ουσιαστικά τους καταστρέφει μέσα σε πολύ λίγες ώρες. Μάλιστα. Και να πούμε και άλλη μία είδηση, πέρα από το σχετική με την παρέλαση. Εδώ στην περιοχή, η κυβέρνηση εκπροσώπησε ο κύριος Τάσος Πετρόπουλος, ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος κατάγεται από την Ηλία, κατάγεται από την περιοχή της Κρέστενας. Θα έλεγα ότι μας έκανε εντύπωση η συνολική παρουσία του και η κοινικότητά του. Δεν ήταν μια τυπική παρουσία ενός εκπροσώπου κυβέρνησης όπου παρέστη στις εκδηλώσεις και στη συνέχεια αποχώρησε. Κανόνισε ένα πλούσιο πρόγραμμα στην ατζέντα του, πήγε και βρήκε, συμμετείχε μάλλον σε σύσκεψη στην περιοχή των Λεχενών με τον Δήμο Αδραβίδας Κυλίνης, ώστε να δει τα θέματα που απασχολούν την περιοχή μετά την πρόσφατη θεομηνία. Και σύμφωνα με πληροφορίες, δεσμεύτηκε για το πάγωμα της καταβολής των εισφορών, των ασφαλιστικών εισφορών, κάτι που, αν πραγματικά συμβεί, θα ανακουφίσει ιδιαίτερα τους πληγέντες στην περιοχή εκεί. Και δεν μιλάμε μόνο για τους επαγγελματίες, είναι και οι αγρότες, είναι γενικότερα όλη η περιοχή. Το τερπνόν μετά το ωφελήμου, λοιπόν, από την επίσκεψη και του κ. Πετρόπουλου. Και βέβαια έγινε μια δεύτερη συνάντηση, μια δεύτερη σύσκεψη ανοιχτή στο Εργατικό Κέντρο Πύργου πριν από λίγο η ώρα ολοκληρώθηκε. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ οργανώθηκε γενικότερα για τα αγροτικά προβλήματα. Και φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο θέμα των σκουπιδιών, στην μικρή δεξίωση που παρέθεσε ο Δήμαρχος Πύργου στο περιθώριο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, όπου εκεί μεταξύ των επισήμων συζήτησε και το θέμα ότι θα πρέπει όλοι να πιέσουν, όλοι μαζί να βάλουν πλάτη για να μπορέσουν να λύσουν και το πρόβλημα των σκουπιδιών. Μάλιστα, Γιάννη Σπυρούνη, να σε ευχαριστήσουμε. Και εμείς θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε το βίντεο με τους αγρότες να διαμαρτύρονται με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο στον Πύργο. Συμβολικό χαρακτήρα έχει η κινητοποίηση των αγροτών στον Πύργο το μεσημέρι της Τετάρτης, που αποφάσισαν να παρελάσουν αμέσως μετά την επετειακή παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας είχε από μέρες προαναγγείλει την κινητοποίηση αυτή, ύστερα και από την πανελλαδική συνδιάσκεψη των αγροτών στη Λάρισα, όπου είχε αποφασιστεί μια σειρά ήπιων κινητοποιήσεων από τους αγρότες ανά την Ελλάδα. Στον Πύργο, αμέσως μετά την παρέλαση των μαθητών, λαογραφικών συλλόγων και πεζοπόρων τμήματων του στρατού και της πολεμικής αεροπορίας, οι αγρότες ακολούθησαν με τρακτέρ και γεωργικά οχήματα πεζοί, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης και της αντιλαϊκής πολιτικής που ασκεί, και φυσικά της σκληρής γραμμής που ακολουθεί μέσα από τα προαπαιτούμενα του Τρίτου Μνημονίου, που οδηγούν τον Έλληνα αγρότη στην εξαθλίωση και την εγκατάλειψη της γης. Χωρίς να υπάρξει το παραμικρό παρατράγουδο και με τη διακριτική παρουσία της αστυνομίας, οι αγρότες ξεκίνησαν την πορεία τους από το παλιό νοσοκομείο της πόλης, διέσχισαν την οδό Μανολοπούλου στο σύνολό της και κατευθύνθηκαν προς την κεντρική πλατεία της πόλης για να επιστρέψουν και πάλι στην αφετηρία της πορείας τους από την οδό 28ης Οκτωβρίου. Όπως είναι γνωστό, οι αγρότες θα συνεχίσουν τις συμβολικές κινητοποιήσεις τους έως ότου δοθεί το σύνθημα για να κατέβουν και πάλι τα τρακτέρ στους δρόμους μέσα στην καρδιά του χειμώνα για να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.
Όμως παρουσία πλήθους κόσμου λόγω της όμορφης ημέρας πραγματοποιήθηκε η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στην οδό Μανολοπούλου στον Πύργο. Στην Ηλία και στον Πύργο οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 πραγματοποιήθηκαν με καλό καιρό και με τη συμμετοχή του κόσμου. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πύργου, παρόντος του Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσου Πετρόπουλου, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση και στη συνέχεια έγινε η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στον Πύργο η παρέλαση χαρακτηρίστηκε από την πολύ μεγάλη συμμετοχή των πολιτών που βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης για να δουν και να χειροκροτήσουν τη μαθητιώσα νεολαία, τους λαογραφικούς συλλόγους αλλά και τα πεζοπόρα τμήματα του στρατού και της πολεμικής αεροπορίας. Η Φιλαρμονική Πύργου Απόλλων άνοιξε την παρέλαση και συνέχισαν το ειδικό σχολείο και το ειδικό γυμνάσιο με μαθητές άτομα με αναπηρία. Και φέτος τα νήπια των ιδιωτικών παιδικών σταθμών της πόλης εντυπωσίασαν με το πέρασμά τους, ενώ ακολούθησαν οι μαθητές από τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια. Στο δεύτερο μέρος της παρέλασης, οι λαογραφικοί σύλλογοι του Πύργου, οι πρόσκοποι και τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού κέρδισαν το χειροκρότημα με την εμφάνισή τους, ενώ η παρέλαση έκλεισε με τα πεζοπόρα τμήματα της ΕΤΙΛ και της 117 πτέρυγας μάχης Ανδραβίδας. Στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα, οι φόβοι για αποδοκιμασίες στις κυβερνητικές επιλογές δεν επαληθεύτηκαν αφού οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου κύλησαν ομαλά. Η ανησυχία των αρχών είχε χτυπήσει κόκκινο μετά τις χθεσινές αποδοκιμασίες μελών του ΠΑΜΕ στον Υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο. Πάμε στο Γιάννη Συνάπητο, συνάδελφο, να μας τα πει. Γιάννη, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα Τάσο, χρόνια πολλά. Οι φόβοι δεν επαληθεύτηκαν, σωστά το είπε χθες το βράδυ και ο Κατρούγκαλος. Είχε προγραμματίσει μια συνάντηση με μέλη της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου και συνδικαλιστές, εκπροσώπους πρωτοβαθμίων σωματείων της Μεσσηνίας σε μια συνάντηση ενημερωτική να ενημερώσει ο ίδιος και να ακούσει απόψεις και προτάσεις και παράπονα αιτήματα από τους συνδικαλιστές για τα εργασιακά και το ασφαλιστικό. Μάλιστα. Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη να γίνει στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου, όμως από νωρίς είχαν συγκεντρωθεί μέλη του ΠΑΜΕ όταν ήρθε ο κ. Κατρούγκαλος. Με τους βουλευτές, την κυρία Κοζομπόλη, Γιώτα Κοζομπόλη και τον Πέτρο Κωνσταντινέα, δεν τους άφησαν να ανέβουν στην αίθουσα. Χρειάστηκε αστυνομική δύναμη για να περάσουν. Ακολούθησαν όμως και τα μέλη του ΠΑΜΕ. Τελικά αποδοκιμασίες, ένταση. Τελείωσε όμως. Και η συνάντηση δεν έγινε. Ναι, και η συνάντηση ματαιώθηκε. Λοιπόν, και πάμε στη σημερινή ημέρα, ναι. Σήμερα υπήρχε ο φόβος, δεν έγινε τίποτα. Όλα κύλησαν ήρεμα, φυσιολογικά, κανονικά. Ο καιρός ήταν ανοιξιάτικος, η παρέλαση έγινε με κάθε επισημότητα, παρουσία πολλού κόσμου, όπως συνήθως. Και δημοτικά ήταν γυμνάσια λύκεια, έτσι. Ναι, ναι, τα σχολεία, όλα τα σχολεία της Καλαμάτας, των Λεϊκών, της Βέργας, περιοχών, χωριών, τοπικών διαμετρημάτων γειτονικών στην Καλαμάτα, πρόσκοποι, σώμα ελληνικού οδηγισμού, σωματεία όπως πολιτιστικά και παραδοσιακά, όπως το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας και άλλα παραδοσιακά και άλλοι παραδοσιακοί σύλλογοι. Χωρίς κάγκελα, Γιάννη, έτσι, χωρίς κάγκελα βλέπουμε και τα πλάνα. Ναι, όχι, μια χαρά όλα ήταν χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Κατρούγκαλος εκπροσώπησε την κυβέρνηση. Ο πρόσωπος της Βουλής ήταν ο βουλευτής Πέτρος Κωνσταντινέας. Α, ήταν και ο κύριος Κωνσταντινέας, ο οποίος είναι Μεσσήνιος. Ναι, ναι, βουλευτής είναι. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Δήμος Καλαμάτας, αντιπεριφέρειας Μεσσηνίας, η κυρία Λιφέρη. Να σημειώσω ότι σε δήλωσή του ο κύριος Κατρούγκαλος στο τέλος είπε ότι με την ενότητα μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Ενώ ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας έστειλε και πάλι μήνυμα, ο κύριος Χρυσόστομος, ότι μιλώντας για ανιδιοτέλεια, μιλώντας για ειλικρίνεια και στέλνοντας μήνυμα στους πολιτικούς να λένε αλήθειες. Να μην λένε ψέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Συνάπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και του χρόνου να είσαι καλά. Και εμείς θα πάμε τώρα στα Επτάνησα. Με ένα ζεστό και παρατεταμένο χειροκρότημα υποδέχτηκε το κοινό που παρακολουθούσε την παρέλαση στη Ζάκυνθο τους μαθητές του ειδικού σχολείου, όταν γεμάτη υπερηφάνεια πέρασαν από μπροστά του. Το χειροκρότημα ήταν ζεστό και για τα παιδιά όλων των σχολείων που έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Κάτω από έναν λαμπερό ήλιο γιορτάστηκε στο νησί της Ζακύνθου η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Στον πεζόδρομο της Αλεξάνδρου Ρώμα, οι μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων του νησιού, το Σώμα Ελλήνων Οδηγών και οι πρόσκοποι παρέλασαν ενώπιον του Μητροπολίτη Διονυσίου, του Υφυπουργού Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή, των τοπικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας. Κορίτσια και αγόρια καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό που παρακολουθούσε, ενώ παρατεταμένο ήταν το χειροκρότημα και οι επιφημίες προς τους μαθητές του ειδικού σχολείου. Όπως κάθε χρόνο, μάλιστα, η παρέλαση γίνεται χωρίς κάγκελα για τους θεατές και χωρίς εξέδρα επισήμων. Thank you.
Νωρίτερα είχε προηγηθεί πανηγυρική δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του νησιού και εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας, επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη όσων έπεσαν στους εθνικούς αγώνες της χώρας και κατάθεση στεφάνων από τους επίσημους στο ηρώο των Πεσόντων στο Μόλο του Αγίου Νικολάου. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και υφυπουργός αθλητισμού και βουλευτής Ακίνθου. Στη συνέχεια, όπως είναι καθιερωμένο, ο Αντιπεριφερειάρχης Ακίνθου Λευτέρης Νιωτόπουλος δεξιώθηκε το λαό και τις αρχές στο μέγαρο της Περιφερειακής Ενότητας. Στο μήνυμά τους, οι τοπικοί άρχοντες μετέδωσαν και το μήνυμα της ημέρας για τους διαχρονικούς αγώνες των Ελλήνων απέναντι σε ισχυρότερους εχθρούς και επιτεύγματα που επιτυγχάνονται με ενότητα, υπομονή και ομοψυχία. Ένας μικρός λαός αντιστάθηκε και παρά όλες τις προβλέψεις νίκησε μια αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη εκείνης της εποχής. Το μήνυμα λοιπόν είναι μήνυμα αντίστασης, αγώνα, εγρήγορσης του ελληνικού λαού και το μήνυμα του μετόπου όλων εκείνων των σπουδαίων ανθρώπων που αντιστάθηκαν στον κατακτητή. Ελπίζω και εύχομαι να μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά. Ο κ. Κοντονής μάλιστα παραλύλησε τη σημερινή κατάσταση που βιώνει η χώρα μας με την τότε πρόκληση απέναντι στις ισχυρότερες δυνάμεις. Η πατρίδα περνάει δύσκολες στιγμές και η κυβέρνηση, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του ελληνικού λαού, δίνει το δικό της αγώνα για να προστατεύσει τα λαϊκά συμφέροντα. Όσο γίνεται, όσο είναι δυνατόν, θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο και πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Ο λαός μας έχει δείξει στους αιώνες ότι ξέρει να αγωνίζεται ενωμένος και να τα βάζει με οποιοδήποτε εχθρό προσπαθεί να καπηλευτεί την ελευθερία του και κυρίως έχει να δείξει αγώνες κατά του φασισμού οι οποίοι τον έχουν καταξιώσει στο παγκόσμιο στερέωμα. Φιλή από αρχαιωτά των χρόνων με τα προτερήματά της και τα λατώματά της, αλλά πάντα σε περίπτωση όταν χρειαζόταν κινδύνου, που κινδύνευε η ελευθερία του και η δημοκρατία του, ενωνόταν εναντίον οποιαδήποτε εχθρού και νικούσε. Την ενότητα και την ομοψυχία λοιπόν πρέπει σήμερα να επιστρατεύσουν οι Έλληνες σύμφωνα με το μήνυμα των τοπικών αρχών της Ακίνθου, ώστε να βγει και πάλι η χώρα νικήτρια και να προχωρήσει στο μέλλον. Και στην Κόρινθο όμως, με πολύ μεγάλη προσέλευση θεατών, μιας και οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν, λίγο μετά τη μία ολοκληρώθηκε μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως, στην πόλη. Μαθητές από όλα τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια της Κορίνθου, μέλη πολιτιστικών συλλόγων, παρακολουθούμε και πλάνα, αλλά και άλλων φορέων της πόλης και στρατιώτες που υπηρετούν στη σχολή μηχανικού στο Λουτράκι, παρέλασαν με άψογο βηματισμό, κερδίζοντας το πιο ζεστό χειροκρότημα μικρών και μεγάλων παρευρισκόμενων. Τιμώντας βέβαια με τον τρόπο αυτό τους πεσόντες του πολέμου και όσους αντιστάθηκαν με μοναδικό όφελος την ελευθερία. Αυτά είναι και τα πλάνα από την παρέλαση για την 28 Οκτωβρίου στην Κόρινθο. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις δηλώσεις της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού κυρίας Μαρίας Βλαζάκη αλλά και του Δημάρχου της πόλης της Κορίνθου κυρίου Αλέξανδρου Πνευματικού. Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου είναι μια σταθερή υπενθύμηση των αγώνων του λαού μας κατά του φασισμού και της ξένης κυριαρχίας και υπέρ της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Τιμάμε τους αγωνιστές και παραδειγματιζόμαστε. Σήμερα γιορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα στην Κόρινθο η ημέρα της μνήμης της 28ης Οκτωβρίου. Η μέρα που είπε ο ελληνικός λαός ένα μεγάλο όχι απέναντι στο φασισμό, απέναντι σε δυνάμεις που δεν ήθελαν, που ήθελαν να κυριαρχήσουν πάνω στον άνθρωπο και σε πανανθρώπινες αξίες. Ο ελληνικός λαός έδωσε ενωμένος μία μάχη και παρόλο ότι την έχασε μετά από 219 ημέρες, είναι ο νικητής. Είναι ο νικητής γιατί αυτό έδειξε η ιστορία. Όλοι μνημονεύουν τους Έλληνες και τον αγώνα που έδωσαν το 40-41. Και στην Κεφαλονιά όμως, τιμήθηκε η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου χωρίς να λείψουν τα απρόοπτα, όπως η διαμαρτυρία ομάδας πολιτών στο ξεκίνημα της παρέλασης κατά των μνημονίων. Πάρτε τα μνημονία και φύγετε από εδώ!
Με συνθήματα κατά του μνημονίου ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς η παρέλαση μαθητών, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων και σχολών. Στην παρέλαση συμμετείχαν σχολεία από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Αργοστολίου, το ειδικό σχολείο των Φαρακλάτων, το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Αργοστολίου, οι αθλητές του ΝΟΑ και του ΝΟΚΙ, οι σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και οι ναυτοπρόσκοποι Αργοστολίου. Την παρέλαση συνόδευσε η Φιλαρμονική της ΚΕΔΙΚΕ Διονύσιος Λαβράγκας. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιάννης Μπαλάφας, ο οποίος μαζί με τη βουλευτή Κεφαλονιάς Κιθάκης Αφροδίτη Θεοπευτάτου και τον Αντιπεριφερειάρχη Παναγή Δρακουλόγκονα προτίμησαν να παρακολουθήσουν την παρέλαση κάτω από την Εξέδρα των Επισήμων. Στην Εξέδρα των Επισήμων βρέθηκαν ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης, οι εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας του νησιού και οι ιερείς. Το Γενικό Πρόσταγμα της παρέλασης είχε ο υπεύθυνος ομάδας φυσικής αγωγής Γεράσιμος Πολάτος. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ολοκληρώθηκαν με την καθιερωμένη δεξίωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου. Και αφού είδαμε τι έγινε στην Πελοπόννησο και στα Επτάνησα, θα πάμε τώρα μέχρι την Αγγλία, συγκεκριμένα στο βορειοδυτικό Λονδίνο. Εκεί θα συναντήσουμε τον εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονα και Αγίας Παρασκευής, αλλά και διευθυντή του Ελληνικού Κολεγίου του Βορειοδυτικού Λονδίνου, τον πατέρα Αναστάσιο Σαλαπάτα. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, πατέρα Αναστάσιε. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας απόψε για να δούμε λίγο πώς γιορτάζουν την 28 Οκτωβρίου οι απόδημοι Έλληνες στο Λονδίνο, στον Ιερό Ναό που είστε εσείς, αλλά και στο κολέγιο. Θέλω να μου πούμε δύο λόγια, καταρχήν πώς περάσατε τη σημερινή ημέρα. Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία αυτή. Εμείς και σε εσάς προσωπικά και στους τηλεθεατές σας εύχομαι χρόνια πολλά και ευλογημένα. Πάντα υπό τη σωστική προστασία της Αγίας Σκέπης της Παναγίας μας. Εμείς βρισκόμαστε, όπως είπατε, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, στην Εσχατιά αυτή εδώ. Είμαστε κοντά στο δίπλα, θα έλεγα, στο εθνικό στάδιο του Γουέμπλεϊ, ονομαστό και γνωστό από όλους τους Έλληνες που ασχολούμαστε ειδικά με το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα. Έχουμε την κοινότητά μας, έδρα της οποίας και κέντρο της οποίας είναι ο ναός του Αγίου Παντελεήμονος και της Αγίας Παρασκευής, έχουμε και το ελληνικό μας κολέγιο και έχουμε και πολλές ομάδες πατριωτικές και φιλανθρωπικές, όπως την Εταιρεία Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας που έχει έδρα εδώ την κοινότητά μας. Σήμερα είχαμε θεία λειτουργία στον ιερό μας ναό και δοξολογία με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου. Δοξολογίες και μεγάλες εκδηλώσεις συνήθως η Ομογένεια κάνει στις κοντινότερες Κυριακές. Λόγω της του εργάσιμου των ημερών, ακριβώς. Και έτσι στις περισσότερες περιπτώσεις οι εθνικές και θρησκευτικές εορτές γιορτάζονται στην Ομογένεια μέσα σε ένα πλαίσιο 10 ημερών περίπου. Έτσι είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε όλα τα τμήματα του ελληνικού μας κολεγίου εορταστικές εκδηλώσεις. Τα παιδάκια που βλέπουμε με τις ελληνικές σημαίες είναι από αυτές τις εκδηλώσεις? Είναι από αυτές τις εκδηλώσεις. Είχαμε τρεις εκδηλώσεις στο δικό μου το κολέγιο. Σας και βλέπουμε, σε άλλα σχολεία, αναλόγως τις ώρες λειτουργίας, τον πληθυσμό τον μαθητικό κλπ. Με ομιλίες σε κάθε τμήμα του κολεγίου μας και ανάλογες δραστηριότητες. Πόσα Ελληνόπουλα είναι περίπου στην περιοχή σας, πατέρα Αναστάσια? Η περιοχή μας πιστεύουμε ότι έχει γύρω στις 10.000 κόσμο. 10.000 Έλληνες, Έχουμε στο κολέγιό μας 120 σπουδαστές και υπάρχουν και άλλα σχολεία παρικιακά στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία τα χρησιμοποιούν οι ομογενείς και εκείνα, και υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που γίνονται στις οποίες και στις ομάδες, τις πατριωτικές και εθνικές και θρησκευτικές και σχολικές και άλλες και αθλητικές ακόμα. Ιδρύσαμε πρόσφατα την ομάδα του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία παίζει σε πρωτάθλημα εδώ στο Λονδίνο. Ποδοσφαιρική ομάδα, Ποδοσφαιρική ομάδα, μάλιστα. Τέτοιες μέρες πώς αισθάνεστε? Σας λείπει η πατρίδα? Τι λένε όσοι συναναστρέφεστε? Έβλεπα προηγουμένως και άκουγα στο δελτίο σας ότι δίνατε μεγάλη έμφαση στις παρελάσεις. Εμείς εδώ δεν έχουμε παρελάσεις. Αλλά θα ήθελα να διαβεβαιώσω και εσάς και τους τηλεθεατές σας ότι δεν μας λείπει καθόλου ο εθνικός παλμός, η πατριωτική συγκίνηση, η ενθύμηση της ηρωικής προσφοράς των προγόνων μας και επίσης να υπογραμμίσουμε και τη ματιά την προσανατολισμένη προς το μέλλον, προς την πρόοδο, προς την νίκη, απέναντι σε κάθε κρίση και σε κάθε φθορά. Υπάρχει παντού και πάντα αυτό στον απόδημο ελληνισμό, ο οποίος κατά μεγάλη πλειοψηφία προέρχεται από
την επαρχία, την ελληνική, την από χωριά. Είναι άνθρωποι που φέρουν μαζί τους όλες αυτές τις ενθυμίσεις, τις παραδόσεις, τα έθιμα και τα κρατούν με μεγάλη αυθεντικότητα στα σπίτια τους και στις κοινότητες τους, στις εκκλησίες τους και στα σχολεία μας. Και ζούμε, βιώνουμε πολύ έτονα αυτές τις ημέρες, αυτές τις εορταστικές στιγμές. Την Κυριακή 1η του Νοέμβρη, εκτός από τη Θεία Λειτουργία που αναφέραμε πριν, έχετε όμως και μια πολύ όμορφη εκδήλωση, μια πνευματική σύναξη, όπου θα μιλήσει η κυρία Λένα Μάρκου, πρόεδρος της Εταιρείας Πελοποννησίων της Μεγάλης Βρετανίας, έτσι? Ακριβώς. Όπως προείπα, η Εταιρεία Πελοποννησίων Μεγάλης Βρετανίας ιδρύθηκε εδώ στην κοινότητά μας. Έχει φέτος, ιδρύθηκε το 2000, είναι 15 χρόνια λειτουργίας και ζωής που γιορτάζουμε φέτος. Η σημερινή πρόεδρος, η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, θα ομιλήσει με θέμα τη Μαρία Πολυδούρη. Είναι μέσα στα πλαίσια αυτών των ημερών και των εορτών να θυμηθούμε κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό, την ποίηση, την ελληνική ποίηση, ένα πρόσωπο, τη Μαρία Πολυδούρη, με μεγάλη προσφορά στον τομέα της λογοτεχνίας και της καλλιτεχνίας ευρύτερα. Τα φαγητά τα τηρείτε, τα έθιμα των φαγητών, πατέρα Αναστάσιε? Όχι μόνο οι μεγάλοι που τα θυμούμαστε, εμείς που είμαστε πρώτη γενιά, αλλά και οι μικρότεροι. Κάθε φορά που έχουμε γιορτές, έχουμε λίγες μέρες διακοπές ή κάτι, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, και αυτή είναι η εβδομάδα στη μέση του τριμήνου που είναι εβδομάδα διακοπών στην Αγγλία, στα σχολεία μας. Όταν επανερχόμαστε, ζητάμε πάντα από τα παιδιά, τους σπουδαστές, τους μαθητές, να μας αναφέρουν τι έκαναν στο διάστημα των διακοπών. Μάλιστα. Και τι έφαγαν. Και πάντοτε μας αναφέρουν τα παιδιά τα φαγητά, τα ελληνικά, της τα οποία έφτιαξε η γιαγιά, η μητέρα κλπ. Και εκείνα τα ίδια συνέβαλαν στη δημιουργία και στην ποίηση των φαγητών, πατέρα, και όλων των άλλων δραστηριοτήτων. Ζούμε ελληνικά. Ζήτε θέλω ελληνικά να το τονίσω και να το υπογραμμίσω. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια, με την κρίση στην πατρίδα μας, η Βρετανία, η Αγγλία, το Λονδίνο, είναι ένας από τους δημοφιλείς προορισμούς των, ας πούμε, σε εισαγωγικά νεομεταναστών. Μάλιστα. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες νέων Ελλήνων, κυρίως νεαρής ηλικίας επιστημόνων, οι οποίοι έρχονται είτε μόνοι τους, είτε με τις νέες οικογένειες και τα μικρά παιδιά τους, και εμπλουτίζουν την ομογένεια και βρίσκουν εδώ βέβαια μια καλύτερη βιωτή, καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση κλπ. Μάλιστα. Και πατέρα Αναστάσια, να σας ευχαριστήσουμε, γιατί δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Σας υποσχόμαστε ότι κάποια στιγμή σε κάποια από τις εκπομπές θα έχουμε περισσότερο χρόνο ώστε να μας μιλήσετε, γιατί γνωρίζουμε ότι κάνετε πάρα πολλές δράσεις και αθλητικές και πολιτιστικές και κοινωνικές στο Λονδίνο και στην Ομογένεια. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, πατέρα Αναστάσια. Χρόνια σας πολλά. Και του χρόνου. Θα επιστρέψουμε λοιπόν από το Λονδίνο χωρίς κάγκελα και με διακριτική την παρουσία της αστυνομίας. Πραγματοποιήθηκαν οι παρελάσεις και στα αστικά κέντρα. Κορυφαία ήταν η στιγμή που πιλότος F-16 απίφθινε μήνυμα ενώ πετούσε πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Το όχι συμβολίζει την ενότητα και αποφασιστικότητα των Ελλήνων. Ενωμένοι, δυνατοί και περήφανοι, ακολουθώντας τα χάρια των προγόνων μας, ας ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ελλάδα. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη ήταν το μήνυμα του πιλότου του F-16, Λουκά Θεοχαρόπουλου, ο οποίος πραγματοποίησε εκπληκτικούς ελιγμούς πάνω από την πόλη και τον Θερμαϊκό. Έκδηλη ήταν η συγκίνηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, προς τον αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας. Κύριε Σπιναγέ, τα φτερά σας σκεπάζουν τη χώρα και το λαό μας. Να είστε υπερήφανοι για την αποστολή σας. Ο Θεός μαζί σας. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Αστήρευτη πηγή έμπνευσης για το έθνος των Ελλήνων αποτελεί το παλαϊκό όχι της 28ης Οκτωβρίου του 1940, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά τη λήξη της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη. Το παλαϊκό όχι της 28ης Οκτωβρίου 1940 αποτελεί αστήρευτη πηγή έμπνευσης για το έθνος των Ελλήνων. Πρωτίστως μας εμπνέει ως προς το ότι η δημοκρατία και η δίδυμη αδελφή της, η ελευθερία, συνθέτουν διαχρονικώς τη συλλογική μας συνείδηση,
της οποίας βασικά συστατικά είναι η παιδεία και το θάρρος. Με αυτά τα ιστορικά εφόδια και με αραγή ενότητα μπορούμε και πρέπει να επιτύχουμε τους εθνικούς μας στόχους και ιδίως να υπερασπιστούμε τον άνθρωπο, το κράτος δικαίου και την κοινωνία. Χρόνια πολλά, καλή δύναμη και ο Θεός μαζί μας. Η παρέλαση έγινε χωρίς τα κάγκελα των προηγούμενων χρόνων και με τη διακριτική παρουσία της αστυνομίας. Οι πολίτες πήραν θέσεις πολύ κοντά στην εξέδρα των επισήμων και κατά μήκος της διαδρομής, από όπου παρακολούθησαν την παρέλαση πεζοπόρων και μηχανοκίνητων, πολιτικών και στρατιωτικών τμήματων, ενώ από αέρος σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς έκαναν την εμφάνισή τους μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Θα κλείσουμε τη θεματική ενότητα του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου με ένα διαφορετικό ρεπορτάζ. Αντίθετη σε πιθανό ενδεχόμενο κατάργησης των παρελάσεων στις εθνικές εορτές είναι οι πολίτες. Ο συνάδελφος Διονύσης Μπινιώρης έκανε το ρεπορτάζ που κατέγραψε την πίστη του κόσμου στον παραδοσιακό τρόπο εορτασμού και μνήμης των εθνικών επετείων. Πάμε να το δούμε. Τελευταία χρόνια έχει ακουστεί έντονα το ενδεχόμενο κατάργησης των παρελάσεων στις εθνικές εορτές της χώρας μας. Μάλιστα, το ζήτημα απασχόλησε τελευταία ακόμη περισσότερο την κοινή γνώμη. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος έδωσε την δική του απάντηση σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, εκφράζοντας την αντίθεσή του με την κατάργηση των παρελάσεων. Όπως δηλώνει, η παρέλαση αποτελεί παράδοση για τη χώρα μας, υπενθυμίζοντας τον αγώνα που έδωσε ο λαός μας για την ελευθερία σε καιρούς δύσκολους. Όχι, δεν πρέπει να καταργηθούν γιατί είναι ιστορικές παρελάσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ανώφελο δεν γίνεται γιατί. Γιατί όπως έχουμε καταντήσει τώρα, το μόνο που μας έχουν μείνει έστω να βλέπουμε μια παρέλαση. Γιατί όλα τα άλλα έχουν καταργηθεί, ας πούμε. Νομίζω είναι το εξής, ότι δεν πρέπει να τα καταργήσουμε για το εξής λόγο, γιατί τιμούμε την ιστορία και ίσα ίσα καμαρώνουμε για τα παιδιά μας. Μαθαίνουμε την ιστορία, τις ημέρες που ζούμε εμείς τώρα που είναι δύσκολες. Κάποιοι άνθρωποι σκοτωθήκαν, κάποιοι άνθρωποι παλέψανε. Να ζούμε εμείς αυτή την ελευθερία. Αυτοί οι οποίοι προτείνουν να καταργηθούν οι παρελάσεις προέρχονται από συγκεκριμένους κοινωνικοπολιτικούς κύκλους που για ίδιον όφελος και για ιδιαίτερες σκοπιμότητες επιδιώκουν κάτι τέτοιο. Η γνώμη δική μου είναι ότι οι παρελάσεις πρέπει να διατηρηθούν, πρέπει να συντηρηθεί η παράδοση και η μνήμη, η συλλογική, η εθνική των Ελλήνων. Είναι η μέρα όχι για χαλάρωση, αλλά για αναδιατύπωση των όσων έχουν ήδη προηγηθεί σε αυτό τον τόπο ιστορικά, να ενεργοποιηθεί η μνήμη των ανθρώπων, να γίνει αναμόχλευση όλων εκείνων που οδήγησαν στο γεγονός των παρελάσεων και τι συμβολίζει η παρέλαση. Δεν είναι μέρα ξεκούρασης οι παρελάσεις. Φυσικά και η άποψη των πιο παλιών στο θέμα της κατάργησης των παρελάσεων έχει βαρύνουσα σημασία, με την γνώμη τους να είναι ξεκάθαρη ότι πρέπει να συνεχιστεί η παράδοση. Η γνώμη δικιά μου είναι να συνεχίσει αυτό, γιατί οι παλιοί που είμαστε πιο παλιοί από τους νέους να ξέρουν ότι έχουμε περάσει οι παλιοί. Και να το θυμούνται και οι νέοι, γιατί οι καταστάσεις δεν πάνε καλά και καμία φορά δεν ξέρεις πώς θα πάνε τα πράγματα. Και αυτά πρέπει να υπάρχουν μέσα στα καινούργια παιδιά. Εγώ παιδάκια δεν έχω στην παρέλαση, αλλά ήρθαν τα καμαρώσωτα. Όλα τα παιδιά του κόσμου ήταν καλά. Γιατί να κατεργηθούν? Όχι, να μην κατεργηθούν. Είναι ωραία τα παιδιά να ξέρουν ότι υπάρχει 28 Οκτωβρίου. Για ποιο λόγο είναι 28 Οκτωβρίου? Όταν καταργηθούν αυτά, τότε τι σημασία θα έχει η παρέλαση? Οι εθνικές εορτές είναι οι μέρες κατά την πλειοψηφία του κόσμου ιστορικές για τη χώρα μας, με τις παρελάσεις να αποτελούν υπενθύμηση για τον αγώνα των προγόνων μας για την ελευθερία. Δείτε σε λίγο. Ανοιχτή διαπραγμάτευση για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Τι προσπαθεί να επιτύχει η κυβέρνηση, τι δηλώνει η αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου. Λεπτά μετά τις 9 παρακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν για σήμερα Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε τα θέματα και τις υπόλοιπες επικαιρότητες.
Η διαπραγμάτευση για την επιβολή ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν έχει τελειώσει, τόνισε από την Πάτρα η Υφυπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου. Η κυρία Αναγνωστοπούλου αύριο θα έχει επαφές με εκπαιδευτικούς, ενώ θα επισκεφθεί σχολεία της Πάτρας αλλά και τις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, όπου θα έχει συνάντηση με συμβασιούχους εργαζόμενους. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για το ζήτημα της επιβολής ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς η διαπραγμάτευση με τους δανειστές συνεχίζεται, σύμφωνα με την Υφυπουργό Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου. Παράλληλα, η ίδια τόνισε ότι η διαπραγμάτευση είναι συνολική, καθώς υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα και με τα κόκκινα δάνεια, αλλά και το ασφαλιστικό. Είναι από τα ανοιχτά ζητήματα, γι' αυτό δεν έχει κλείσει η αξιολόγηση, είναι η εκπαίδευση, τα κόκκινα δάνεια και το ασφαλιστικό. Όπως καταλαβαίνετε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει πίσω σε πράγματα που θα πλήξουν μεγάλες ομάδες του πληθυσμού και μάλιστα τις πιο ευάλωτες. Είμαστε σε διαπραγμάτευση. Η κυρία Αναγνωστοπούλου τοποθετήθηκε και για το θέμα που έχει προκύψει με τους συμβασιούχους του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι μέχρι το καλοκαίρι. Οι συμβασιούχοι δεν πρόκειται, τους έχουμε εξασφαλίσει, τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο του 2016, μέχρι την ακαδημαϊκή χρονιά, και μετά θα κάνουμε νομοθετική ρύθμιση για να έχουν οι άνθρωποι ένα ανθρώπινο εργασιακό καθεστώς, γιατί πριν δεν είχαν. Η Υφυπουργός Παιδείας το πρωί της Πέμπτης θα έχει συναντήσεις με εκπαιδευτικούς της Αχαΐας, ενώ θα επισκεφθεί και σχολικά συγκροτήματα της Πάτρας. Να πούμε εδώ ότι αναστέλουν για ένα διήμερο την απεργία τους για Πέμπτη και Παρασκευή οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι σε ανακοίνωση που εξέδωσαν υποστηρίζουν πως συντάσσονται με την απόφαση του Πανελληνίου Συλλόγου τους. Η απόφαση ελήφθη εκτάκτως το μεσημέρι της Τετάρτης, σήμερα δηλαδή το μεσημέρι, και είναι ένα προσωρινό βήμα υποχώρησης. Θα πραγματοποιηθεί νέα Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, για να επαναπροσδιοριστούν, να επανακαθοριστούν οι στρατηγικοί στόχοι του κλάδου. Οπότε κανονικά φαρμακεία αύριο και μεθαύριο δεν απεργούν. Θα αλλάξουμε θέμα. Μπορεί να έχουμε μπει στα τέλη Οκτωβρίου, ωστόσο για τους ξένους επισκέπτες στη χώρα μας είναι ο καλύτερος μήνας και ο καλύτερος καιρός για να κάνουν μπάνιο και να περάσουν όμορφες στιγμές ξενιασιάς. Το ελληνικό καλοκαίρι σιγά σιγά μας αποχαιρετά, ωστόσο για τους τουρίστες που έχουν απομείνει στα όμορφα νησιά μας δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τρανό παράδειγμα το νησί της Ζακύνθου, στο οποίο ακόμα και στα τέλη Οκτωβρίου υπάρχουν ξένοι επισκέπτες που απολαμβάνουν το μπάνιο τους στη θάλασσα και διασκεδάζουν στην παραλία. Αψηφώντας τις χαμηλές θερμοκρασίες της εποχής, δεν διστάζουν να κάτσουν με τις ώρες μέσα στο νερό διασκεδάζοντας πριν επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Σε αυτό βοηθά φυσικά και ο ήλιος που λάμπει και καίει ό,τι φωτίζει. Μάλιστα, όπως λένε και οι ίδιοι, πίσω στη χώρα τους ο καιρός είναι πολύ πιο κρύος και συννεφιασμένος και λίγες ώρες στην παραλία παρέα με τον ζεστό ήλιο είναι παράδεισος. Yes, back home it's very cold, so πίσω στο σπίτι κάνει πολύ κρύο. Έτσι ερχόμαστε για τον ήλιο εδώ στην Ελλάδα. Είναι μια καλή στιγμή για να έρθουμε γιατί δεν κάνει πολύ ζέστη. The kids have been in the sea. Τα παιδιά πηγαίνουν στη θάλασσα και εμείς πάμε μαζί τους περισσότερες φορές. Yeah, we've enjoyed it. Απολαμβάνουμε πολύ τη θάλασσα. Στην Αγγλία κάνει πολύ κρύο. Ενώ εδώ είναι πολύ καλά. Ερχόμαστε για τον καιρό εδώ και έξω είναι πολύ ωραία. Όπως και στις πισίνες αλλά και στη θάλασσα. Κυρίως ερχόμαστε για τον όμορφο καιρό. Σε σύγκριση με την Αγγλία, εδώ είναι πολύ ζεστά. Είναι πανέμορφα. Ακόμα και οι πιο μικροί σε ηλικία απολαμβάνουν τον καιρό στην Ελλάδα, ο οποίος ακόμη και αυτήν την εποχή είναι πολύ πιο ζεστός και ευχάριστος και φτιάχνει τη διάθεσή τους πριν γυρίσουν πίσω στη χώρα τους. Συνήθως στην Αγγλία κάνει πάρα πολύ κρύο και είναι ωραία εδώ, ζεστά, πριν ξαναγυρίσουμε πίσω στο δικό μας κλίμα, που είναι πιο παγερό. Στην αρχή η θάλασσα είναι κρύα, αλλά στη συνέχεια γίνεται όλο και πιο ζεστή. Σίγουρα είναι πολύ καλύτερα από την Αγγλία. Ακόμα και στο ξεκίνημα του χειμώνα, οι τουρίστες στη χώρα μας δεν πτωούνται απολαμβάνοντας τις ομορφιές του τόπου μας αλλά και τον ηλιούλου στο καιρό. Έτσι, δεν χάνουν την ευκαιρία για μια τελευταία βουτιά στα βάθη γάλανα παγωμένα αλλά φιλόξενα νερά του Ιωνίου. Να αλλάξουμε θέμα. Όχι στην γκετοποίηση των προσφύγων, λέει το κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα έχει αναπτυχθεί μια σειρά δράσεων ώστε να ανακουφιστούν οι πρόσφυγες που φτάνουν από τη Συρία στη χώρα μας. Στην Πάτρα συγκεντρώνονται τρόφιμα προκειμένου να τους διανεμηθούν από τον Ερυθρό Σταυρό. Μια εκστρατεία συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης έχει ξεκινήσει το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών στην Πάτρα προκειμένου να συμβάλλει όσο μπορεί στην ανακούφιση των προσφύγων που κατά χιλιάδες σειραίουν στα νησιά του Αιγαίου από την Συρία και τις υπόλοιπες εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής. Τα αγαθά συγκεντρώνονται στα γραφεία του κινήματος στο κάτω μέρος πλατείας Γεωργίου. Αποφασίσαμε σαν κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών και μετά την παρότρηση του Προέδρου μας Γεώργιου Παπανδρέου να κάνουμε να σκητώσουμε τρόφιμα.
Έτσι εκδηλώσαμε, κάναμε μια εκδήλωση το Σαββάτο της Πλατείας Γεωργίου για να γνωστοποιήσουμε το πρόβλημα στον κόσμο ότι μάλλον ότι μαζεύουμε τρόφιμα. Και πλέον το κίνημα από χθες κάποιες ώρες είναι ανοιχτό για να προσφέρει ο κόσμος οτιδήποτε τρόφι, είτε τρόφιμα, είτε ζύλιμπι πάνκ, είτε κουβέτες κλπ. Το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών και ο πρόεδρος του Γιώργος Παπανδρέου βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στον δοκιμαζόμενο Συριακό λαό, προωθώντας λύσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων των προσφύγων. Ως κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών έχουμε έχει πει ο πρόεδρός μας και ο τομέας αλληλεγγύης και ο τομέας θεσμών που υπάρχει στο κίνημα. Έχουμε πει λοιπόν ότι είμαστε υπέρ της δημιουργίας χώρων υποδοχής με την κυβέρνηση, με τους ΟΤΑ και με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις όπου θα υποδέχονται αυτοί οι χώροι υποδοχής τους μετανάστες και θα φροντίζουν για την διαβίωσή τους, την ανθρώπινη διαβίωση. Ένα τρόπος λύσης ή αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, είμαστε υπέρ της χορήγησης ευρωπαϊκού ασύλου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής των τροφίμων, αυτά θα δοθούν στον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος θα τα διανύμει στους πρόσφυγες που βρίσκονται στη χώρα. Τα περιθώρια έχουν στενέψει στη Ζάκυνθο σχετικά με τα μεγάλα προβλήματα που μαστίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση και αναζητούν επιτακτικά λύσεις. Ένα από αυτά τα σοβαρά προβλήματα αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, με τις αρχές του νησιού να αναζητούν μια κοινά αποδεκτή λύση. Το κλίμα της ημέρας επιβάλλει ενότητα και ομοψυχία, όπως άλλωστε τόνισαν με έμφαση στα σημερινά τους μηνύματα οι τοπικοί άρχοντες στη Ζάκυνθο. Στο ίδιο κλίμα προσδοκούν όμως οι πολίτες της Ζακύνθου να λυθεί και το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί, με την απειλή των αυστηρών ευρωπαϊκών προστήμων να επικρέμεται ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια τους και την επιλογή της τοποθεσίας να αποτελεί πλέον κοινό μυστικό, χωρίς να ανακοινώνεται ανοιχτά. Ιδιαίτερα διπλωματικά λοιπόν ήταν και τα σχόλια των αρχών για το θέμα όταν ρωτήθηκαν για την εξέλιξη του ζητήματος. Καθήκον της κυβέρνησης είναι να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που παίρνουν οι τοπικοί παράγοντες, η τοπική αυτοδιοίκηση για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, τα οποία είναι προβλήματα πολλών χρόνων, τα οποία έχουν οδηγήσει σε τοπικά αδιέξοδα και πρέπει επιτέλους να λυθούν. Άλλα περιθώρια δεν υπάρχουν. Έχω πει κατ' επανάληψη ότι για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να έχουμε πρώτα και κύρια μία εμπεριστατωμένη επιστημονική άποψη για το θέμα της χωροθέτησης και μετά από αυτό να γίνουν οι δέουσες ενέργειες. Ελπίζω να έχουμε επιτέλους αυτή την επιστημονική κατοχυρωμένη άποψη. Όλα προχωρούν κανονικά. Πιστεύω ότι το Μάρτιο, τον ερχόμενο και πριν τελειώσει η νέα, αρχίσει η νέα τουριστική περίοδος, ανεξάρτητα από οποιουσδήποτε κραυγές, εμείς πάμε να δώσουμε ολοκληρωτικές λύσεις σε αυτά τα θέματα υποδομών που πραγματικά είναι νάρκης στον τόπο μας, στην υγεία μας, στον πολιτισμό μας, στην ανάπτυξή μας. Είμαι τον αντιπεριφερειάρχη, περιφερειάρχη, βουλευτή και υφυπουργό να τα λύσουμε και προχωράνε με καλούς ρυθμούς. Από εκεί και μετά, εμπιστοσύνη, υπομονή, ενότητα, κατανόηση, αλληλεγγύη. Το κατά πόσο θα λειτουργήσει στην πράξη η αναμενόμενη ομόνοια και ομοψυχία στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί, τόσο μεταξύ των αρχών όσο και μεταξύ πολιτών, μένει να αποδειχθεί στην πράξη τις επόμενες ημέρες. Οπότε και θα ανακοινωθεί από επίσημα χείλη η επιλογή της τοποθεσίας της εγκατάστασης της μονάδας. Παρεμβάσεις στο ορεινό οδικό δίκτυο των Καλαβρίτων αλλά και παρεμβάσεις σε σημεία που σημειώνονται κατολισθήσεις ετοιμάζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Για το σκοπό αυτό εγκρίθηκαν δύο εργολαβίες συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Δύο εργολαβίες συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τον Δήμο Καλαβρίτων, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο της περιοχής, αλλά και τα κατολισθητικά φαινόμενα που παρουσιάζονται κυρίως στον οδικό άξονα Πούντας Καλαβρίτων. Στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη ώστε να εντοπιστούν τα σημεία που χρήζουν παρεμβάσεων. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει άλλη μία εργολαβία ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ επίσης για την βελτίωση οδοποιίας από Χαλανδρίτσα προς Καλάβρητα. Προσπαθούμε στη δύσκολη εποχή που ζούμε να εξεύρουμε χρήματα και δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Είμαστε σε συνεργασία με όλους τους Δήμους. Επί του προκειμένου σήμερα με τον Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Καλαβρίτων
Κάναμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους εργολάβους. Δείξαμε πώς θα πρέπει αυτά τα έργα να εκτελεστούν και να είναι άρτια και ωφέλιμα για την περιοχή. Αυτή η συνεργασία είναι αδιάλειπτη. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος περιοχής Γιώργος Λαζουράς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, καθώς με τις εργολαβίες θα αντιμετωπιστούν πολλά προβλήματα στους δρόμους που συνδέουν τα Καλάβρητα με την Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, αλλά και με τα γύρω χωριά. Οι υπηρεσίες της περιφέρειας δεν ξεχνούν τα όμορφα, ιστορικά και μαρτυρικά Καλάβρητα. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας και θέλουμε αυτήν την συνεργασία που έχουμε εμπεδώσει και κατακτήσει να τη συνεχίσουμε, ώστε τα έργα να γίνουν κατά τον καλύτερο τρόπο και να αποδώσουν στους συμπολίτες μας και στους επισκέπτες μας. Τα συνεργεία αναμένεται να πιάσουν γρήγορα δουλειά, ώστε να κερδίσουν χρόνο και να ολοκληρωθούν τα έργα πριν οι καιρικές συνθήκες του χειμώνα καταστήσουν απαγορευτική την εξέλιξη αυτή. Χειμώνας πρώτων πυλών και όλοι αναζητούμε τρόπους θέρμανσης. Και αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων που κάνουν λόγο για βάρη χειμωνιά, τότε θα χρειαστεί να μεριμνήσουμε εγκαίρως. Αν και οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν στα 85 λεπτά το λίτρο από το 1,1 ευρώ πέρσι, ο κόσμος καταφεύγει σε λύσεις πιο συμφέρουσες οικονομικά για να ζεσταθεί εν ώψη του χειμώνα. Επιλογή για αρκετούς είναι οι σόμπες ή οι ξυλόσομπες, αλλά και το πιο παραδοσιακό τζάκι που παραμένει ακόμα και στις μέρες μας μία από τις καλύτερες επιλογές. Μάλιστα, ακόμα και το κλιματιστικό για κάποιους είναι μία λύση, αν και πολλές φορές είναι πιο ακριβό, με το πετρέλαιο να μην έχει την ίδια ζήτηση όπως παλιά. Η δική μου άποψη, εγώ για μένα προσωπικά μιλάω. Έβαλα 100 ευρώ και όσο πέρασα. Με το πολύ κρύο δηλαδή. Αυτό έκανα. Ενώ τις άλλες χρονιές πριν χρόνια έβανε με 300 και 300 ευρώ. Να πέρασε μόνο το χειμώνα. Το ίδιο είναι φίλε μου, το ίδιο για μένα, το ίδιο είναι. Το ίδιο. Και τα ξύλα τώρα έχουν ανεβεί. Αυτό το κράτος, αυτό το πράγμα που βλέπουν ότι τραβάει. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα οικονομικό τώρα και όλοι όσο να είναι προσπαθούν να εκουφεληθούν από διάφορες καταστάσεις. Προσωπικά η άποψη της Σόμπας είναι μια καλή ιδέα πάλι, γιατί είναι οικονομικά. Όσον αφορά το κλιματιστικό, πάλι είναι μια άποψη καλή, αλλά όμως το κλιματιστικό, όσο να είναι και ρεύμα, έχει άλλα πράγματα. Πιο ρομαντικοί προτιμούν ακόμα και σε τόσο δύσκολες εποχές το τζάκι. Μαζεύοντας ξύλα τους πρώτους μήνες του φθινοπόρου, προετοιμάζονται για τον δύσκολο χειμώνα. Για αρκετούς, μάλιστα, ο συγκεκριμένος τρόπος είναι η καλύτερη επιλογή, αφού οικονομικά συμφέρει σημαντικά. Και εγώ δεν χρησιμοποιώ πετρέλαιο από χρόνια, χρησιμοποιώ τζάκι. Μ' αρέσει όλη η διαδικασία και οικονομικά και περισσότερο μ' αρέσει ο τρόπος αυτός. Ναι, βοηθάει βέβαια, αλλά εγώ τα μαζεύω και μόνος μου. Όποιος τα μαζεύει, αν τα αγοράζεις, ίσως και πάλι είναι πιο οικονομικά. Αλλά εγώ συγκεκριμένα τα μαζεύω μόνος μου. Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων τονίζουν ότι είναι ακόμα νωρίς για να υπάρξει μεγάλη κινητικότητα στην αγορά σόμπας ή ηλεκτρικών καλωριφέρ, καθώς περιμένουν να χειμωνιάσει ακόμα περισσότερο. Πάντως, όπως σημειώνουν, οι τιμές για την ώρα δεν έχουν διαφοροποιηθεί καθόλου. Δεν είναι νωρίς ακόμη, δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουν ζητήσει ούτε καν έτσι, ερώτηση να κάνουν για σόμπα. Αυτό που ζητάει ο κόσμος και ξέρουμε από τα πέρυσι είναι ότι παίρνουν θερματικά μικρής απόδοσης και οικονομικά και σε ρέμα και σε τιμή αγοράς. Φέτος δεν έχουν αλλάξει μέσα τιμές. Ο καινούριος τιμοκαταλόγος που μας έχουν στείλει είναι ακριβώς ήδη περσινή. Δεν έχουν αλλάξει τίποτα καθόλου. Το θέμα της θέρμανσης αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τον καθένα, με αρκετούς να αποφεύγουν το πετρέλαιο και να πηγαίνουν προς τους πιο εναλλακτικούς τρόπους για να ζεσταθούν και να περάσουν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Πατρών προτείνει για φορέα διαχείρισης του φράγματος Πύρου Παραπύρου το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος. Μάλιστα, όπως τονίζει σε σχετικό πόρισμα που έδωσε στη δημοσιότητα, είναι ανάγκη να παραμείνει ο δημόσιος χαρακτήρας ώστε το μεγάλο αναπτυξιακό έργο να λειτουργήσει αναπτυξιακά για την περιοχή. Στη δημοσιότητα έδωσε το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος το πόρισμά του για τον φορέα διαχείρισης του φράγματος Πύρου Παραπύρου, το οποίο και απέστειλε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητώντας στην ουσία να μην υπάρχει θέμα εμπορευματοποίησης του νερού. Έτσι, το ΤΕΕ προτείνει την ΔΕΙΑΠ ως φορέα, προκειμένου η διαχείριση του φράγματος να μπορέσει να λειτουργήσει αναπτυξιακά για την περιοχή. Καταλήξαμε σε ένα θεωρούμε βιώσιμο σχήμα, με προϋποθέσεις προφανώς και προοπτικές, για το πώς θα μπορέσει να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας της διαχείρισης των υδάτων. Ο αποτελεσματικός χαρακτήρας, γιατί το να έχεις ένα δημόσιο φορέα από μόνο του δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι κατά πόσο ο πολίτης το βιώνει και το αντιλαμβάνεται αυτό, ότι πραγματικά είναι αποτελεσματικός για ένα κρίσιμο θέμα όπως είναι το νερό.
Δεν είναι κάτι το οτιδήποτε, είναι ένα αγαθό το οποίο είναι ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Η συγκρότηση ενός δημόσιου φορέα για την διαχείριση και λειτουργία του φράγματος Πύρου Παραπύρου μπορεί να είναι βιώσιμη προς όφελος εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι θα εδρεύονται από ένα έργο το οποίο βαίνει προς την ολοκλήρωσή του και αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα έργα υποδομής της περιφέρειας Δικής Ελλάδος. Το νερό είναι κατεξοχήν ζήτημα που πρέπει να διαχειριστεί η τοπική αυτοδιοίκηση και είναι και το κράτος. Ούτως ή άλλως και πολιτικά, να το πω έτσι, γιατί δεν είναι ουδέτερη η τοποθέτηση που κάνουμε, δεν είναι αυτή η κατεύθυνση. Αλλά πρέπει να έχουμε, νομίζω και αυτό θα βοηθήσει και τους τηλεθεατές σας, δύο πραγματικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε ή έχουν συμβεί πολύ πρόσφατα. Το πρώτο είναι ότι, για παράδειγμα, ο διαβαθμιδικός σύνδεσμος του Ερημάνθου στον ομό Ηλίας έχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί οι δήμοι που ιδρεύονται δεν αποπληρώνουν ουσιαστικά το αντίτιμο της παροχής σύνδρευσης και έχουμε έναν σύνδεσμο ο οποίος είναι ελληματικός προς τη ΔΕΗ, δηλαδή χρωστάει στη ΔΕΗ. Το δεύτερο, στο Βόλο, όπου για λόγους που έχουν να κάνουν τη ρύπανση, τη μόλυνση των υδάτων, πήγε και ανακοίνωσε τη ΔΕΗΑ, τη διαδημοτική ΔΕΗΑ, που κατά τα άλλα λειτουργεί με ορθολογικό τρόπο, χωρίς να είναι δικιά της ευθύνη η όλη διαδικασία, αλλά ανακοίνωσε ότι για συγκεκριμένες περιοχές δεν θα πρέπει να πλένουν οι κάτοικοι ούτε τα πιάτα τους, να το πω έτσι. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος σημειώνει ότι θα παραμείνει παρόν στη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα ενός τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απαξιωθεί προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. Ζητήματα που άπτονται θεμάτων που έχουν να κάνουν με τα άτομα με αναπηρία τέθηκαν επιτάπητο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο Αγορά Αργύρη στην Πάτρα. Πρόκειται για μια συνάντηση τεχνικής υποστήριξης που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδας. Οι δυνατότητες μέσα από τις στοχευμένες δράσεις για τα άτομα με αναπηρία στη Δυτική Ελλάδα αναδείχθηκαν κατά τη συνάντηση τεχνικής υποστήριξης που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στον Πολυχώρο Αγορά Αργύρη. Τη συνάντηση διοργάνωσαν η Εθνική Νομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και σκοπό είχε την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα ΑΜΕΑ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα την περίοδο 2014-2020. Είναι μια τεχνική συνάντηση που συνεργάζεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με την Εθνική Νομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Να γίνει ανάλυση για το ΕΣΠΑ, να πούμε για τις καινούργιες μεθόδους, να μιλήσουμε και για την προσβασιμότητα, αλλά και όλα τα θέματα ατόμων αναπηρία. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ανταλλάσσονται απόψεις, λένε οι φορείς τη γνώμη τους, που λαμβάνονται υπόψη για τον περαιτέρω σχεδιασμό για θέματα και τον στρατηγικό σχεδιασμό που χρειάζεται για θέματα ατόμων αναπηρία. Σκοπός της συνάντησης τεχνικής υποστήριξης ήταν η ενημέρωση και υποστήριξη των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και των τοπικών δυνητικών δικαιούχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την εξειδίκευση των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η ενίσχυση της ικανότητάς τους για την υλοποίηση δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Είναι μια καλή ευκαιρία αυτή η μερίδα της Εθνικής Ομοσπονδίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια, μετά και την επικύρωση του πρωτοκόλλου συνεργασίας των δύο φορέων, να ξεκινήσει μια συζήτηση για το πώς η Πάτρα μπορεί μέσα από την πέμπτη προγραμματική περίοδο να διεκδικεί στο 2020, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, το Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Προσβάσιμη Πόλη. Όμως, επειδή αυτό δεν είναι ένα εγχείρημα του Δήμου Πατρέων ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αλλά ένα εγχείρημα της πόλης, θα πρέπει λοιπόν όλοι να συνεργαστούμε σε αυτό το επίπεδο που ο καθένας μπορεί μέσα από την προγραμματική περίοδο να ιεραρχήσουμε τις πραγματικές ανάγκες που θα απαντούν στα προβλήματα και στο τέλος να απολαύσουμε όλοι μια πόλη ανοιχτή προς τους πολίτες. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση Αναπηρίας και της Προσβασιμότητας, η οποία εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, πριν σας καληνυχτήσουμε, ότι πριν από λίγο έληξε στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο αγώνας για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος, δεύτερος όμιλος, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 4-0 της Καλονής. Για τον τέταρτο όμιλο, Κέρκυρα Παναχαϊκή 1-1, Παναθηναϊκός Λεβαδιακός 3-0. Για τον πέμπτο όμιλο, Απόλλων Σμύρνης Πανεγιάλιος 3-1. Και Ολυμπιακός Πλατανιάς 2-2. Και για τον δεύτερο όμιλο, Ζάκυνθος Εργοτέλης 2-2 και Πανετολικός Πανιόνιος 1-2. Αυτά τα αποτελέσματα του κυπέλου Ελλάδος της πρώτης αγωνιστικής. Εδώ ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι, το απόψινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Αμέσως τώρα μια σύντομη ενημέρωση για τον καιρό. Στη συνέχεια, 7 ημέρες σινεμά με την Τερέζα Λόξα. Νεότερη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα με τον Νίκο Γιαπρακά. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε από όλους εμάς. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης.